κατά αστυνομικών και δημοσιογράφων και στη συνέχεια βεβαίως, όπως γίνεται συνήθως, να κατευθυνθούν. Αυτή η συνέχεια στα επεισόδια λοιπόν δεν δόθηκε ανάμεσα στους αναρχικούς και στα μέλη της Χρυσής Αυγής. Συνέχισαν διότι... μόνοι τους οι αναρχικοί. Ακριβώς, όχι διότι η αστυνομία έκανε κάτι πολύ σωστό, δηλαδή δεν επέτρεψε να γίνει η πορεία της Χρυσής Αυγής. Στο πεδίο του Άρεως και δεν είχαμε γενικευμένα επεισόδια, αλλά όπως είδες και εσύ από τις εικόνες που σας στείλαμε, βεβαίως είχαμε βόμβες Μολότοφ και πέτρες, ευτυχώς, χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά κάποιος Μανώλη. Mm-hmm. Αυτά από το κέντρο της Αθήνας. Αυτά από το κέντρο της Αθήνας. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πλάνα που πήραμε πριν από λίγο, από τα Εξάρχεια λοιπόν, οδός Σπύρου Μερκούρη, στο σημείο αυτό όπου οι αναρχικοί εκτόξευσαν Μολότοφ, βόμβες Μολότοφ εναντίον των αστυνομικών, από ό,τι ακούσαμε από τον Τάσο Δούση και δημοσιογράφων που παρακολουθούσαν την πορεία. Να καταλάβουμε ότι η πορεία έχει πλέον διαλυθεί, οι αναρχικοί έχουν διαλυθεί, Τάσο. Κοίταξε, Μανώλη, όπως γίνεται συνήθως, έχουν διαλυθεί σε ομάδες των 20 και 30 ατόμων γύρω από τα Εξάρχεια και βεβαίως οι αστυνομικοί τους παρακολουθούν και υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε ένα κλεφτοπόλεμο όπως έχουμε συνήθως. Όπως συμβαίνει συνήθως. Ακριβώς, αλλά δεν έχουμε περαιτέρω επεισόδια, Μανώλη. Στους δρόμους γύρω από την πλατεία Εξαρχείων. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστούμε τον Τάσο Δούση. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την... ...που έγιναν λίγα λεπτά πριν, όπου αυτοί οι ταραξίες άρχισαν και πέταγαν πέτρες και έσφαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Οι ακροδεξοί έχουν εμφανιστεί ή όχι? Οι ακροδεξοί δεν έχουν εμφανιστεί προς το παρόν, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Εδώ βλέπουμε πώς ανάβει μία μολότοφ. Ένα λεπτό, γιατί το πλάνο ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Αν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω, είδαμε λοιπόν ένα νεαρό ο οποίος πυροδότησε μία βόμβα μολότοφ και την πέταξε στους αστυνομικούς. Θα ξαναβρούμε το πλάνο λοιπόν για να το δούμε. Η εικόνα, επαναλαμβάνω, από τα Εξάρχεια πριν από πολύ λίγα λεπτά. Βλέπετε εδώ, ανάβει ο αναπτήρας. Να το λοιπόν, το στουπί παίρνει φωτιά. Και το μπουκάλι με την περιεχόμενο του, τέλος πάντων, εξφανδονίζεται με την βενζίνη. Εναντίον της αστυνομικής δύναμης. Αυτά λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας σε μια δύσκολη νύχτα. Να ευχαριστήσουμε την Τζίνα Αρβανίτη. Αν έχεις οτιδήποτε νεότερο, Τζίνα, θα σε περιμένουμε. Βλέπουμε εδώ την εικόνα στο μεταξύ με τους αστυνομικούς, τις φλόγες. Αυτό το πύρινο, όπως προκύπτει βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, με τους νεαρούς οι οποίοι συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους νεαρούς, τα επεισόδια συνεχίζονται. Εδώ λοιπόν θα πάρουμε και καινούργια πλάνα, με ειδοποιούν, γι' αυτό καθυστερώ λίγο. Καινούργια πλάνα από τους συναδέλφους που βρίσκονται στο ρεπορτάζ, τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους του Alter. Αυτά λοιπόν είναι όσα έχουμε μέχρι τώρα. Ό,τι νεότερο θα σας το δείξουμε, θα αλλάξουμε τελείως ατμόσφαιρα. Έχουν αποσυρθεί λοιπόν τα νεαρά άτομα. Έχουν αποσυρθεί τα νεαρά άτομα, απλώς οι αστυνομικοί εστιάζουν τώρα στην οδό Σολομού που βρίσκεται τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, όπου υπάρχει και μια συγκέντρωση. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, όταν πήραμε την εικόνα, βλέπετε λοιπόν ξανά στους δρόμους των Εξαρχείων τα ΜΑΤ να κυνηγούν τους νεαρούς, κάδους να καίγονται, βόμβες Μολότοφ, φωτιές, αυτοκίνητα, συναγερμοί, εικόνα πολύ μεγάλης έντασης στο κέντρο της πόλης συνεχώς. Αρχίσαμε να σας παρουσιάζουμε τα πλάνα με τα επεισόδια από την αρχή του δελτίου μας στις 7 και 4. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται ακόμα και τώρα που η ώρα είναι σχεδόν 9 παρά 10 το κλεφτοκυνηγητό στους δρόμους της πόλης. Βλέπετε και εσείς τους κάδους στο βάθος του δρόμου να ανάβουν συνεχώς. Συναγερμοί αυτοκινήτων να χτυπάνε, βεβαίως τα δακρυγόνα και τους νεαρούς να παίζουν αυτόν τον κλεφτοπόλεμο με την αστυνομία. Ακούσουμε και λίγο τον ήχο. Αυτή λοιπόν είναι... Κατευθύνθηκε προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Με αποτέλεσμα βέβαια τα μέλη των αντιρατσιστικών οργανώσεων να υπάρξει μια διαμάχη με τις άλλες τις ομάδες που βρισκόταν εκεί. Βέβαια είχαμε κάποια επεισόδια τα οποία αφορούσαν έναν μοτοσυκλετιστή ο οποίος έτυχε να περνάει από εκεί και αναγκάστηκε να επιτεθεί, να κάνει επίθεση φραστικά εναντίον σε αυτούς που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια κάποιες ομάδες αντιρατσιστικών αλλά και μετανάστες να τον χτυπήσουν, με αποτέλεσμα βέβαια όχι να πάθει κάτι ο ίδιος συγκεκριμένα, αλλά να υπάρξει τεταμένο κλίμα. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι η ομάδα των αντιρατσιστικών οργανώσεων είχε, μάλλον με συγχωρείτε, τα μέλη των αντιρατσιστικών οργανώσεων είχαν συγκεντρωθεί στο πεδίο του Άρεως σε 200 με 250 άτομα και δεν θέλανε προς εκείνη τη μεριά να κατευθυνθούν τα άτομα των ακροδεξιών. Και δεν τους επιθυμούσαν και είπαν ότι σε περίπτωση που φτάσουν εκεί θα σημειωθούν επεισόδια. Το αποτέλεσμα είναι βέβαια να κατευθυνθούν προς τα Εξάρχεια και εκεί να έχουμε τα σοβαρότερα επεισόδια μέχρι στιγμής.
Μάλιστα, Μάνα. Είναι οι συνήθεις συγκρούσεις. Να πούμε ακόμα... Το αποτέλεσμα, όπως προαναφέραμε, να σημειωθούν αψιμαχίες, ενώ ακολούθησαν και επεισόδια μεταξύ αριστεριστών και αστυνομικών στα Εξάρχεια. Στα Εξάρχεια, ομάδες νεαρών στις 8.30 το βράδυ έβαλαν φωτιές σε κάδους σκουπιδιών και πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς που τους ακολουθούσαν. Τα ΜΑΤ απάντησαν με δακρυγόνα και τους κυνήγησαν από τη συμβολή των οδών Σπύρου Τρικούπη και το Σίτσα στα στενά των Εξαρχείων. Νωρίτερα τα είχαν βάλει με περαστικούς οι οποίοι πιθανότατα να τους προκάλεσαν στο πεδίο του Άρεως. Τουλάχιστον 4 φορές μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων επιτέθηκαν σε οδηγούς γιοταχή, δικυκλιστές αλλά και πεζούς. Αιτία ήταν πολλές φορές η εμφάνιση των περαστικών. Ένας φόραγε στολή παραλλαγής και κάποιοι άλλοι είχαν ξυρισμένα κεφάλια. Η συγκέντρωσή τους ήταν μια απάντηση στη συγκέντρωση που είχαν εξαγγείλει τα μέλη της οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπέρ του Ζαν Μαρί Λεπέν στο πεδίο του Άρεως. Οι αριστεριστές στην πλειοψηφία τους συγκεντρώθηκαν στο μουσείο στις 5 το απόγευμα και μετά από μια επίθεση και συμπλοκή μεταξύ μελών της Χρυσής Αυγής και ανδρών των ΜΑΤ στην 3η Σεπτεμβρίου πήγαν στο πεδίο του Άρεως. Στο σημείο δηλαδή όπου αναμένονταν να γίνει η συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Οι αστυνομικοί τους επιτηρούσαν από απόσταση και κάποιοι νεαροί βρήκαν την ευκαιρία και επιτέθηκαν σε περαστικούς. Έφυγαν στις 8 το απόγευμα με προορισμό τη Βουλή και τη Γαλλική Πρεσβεία για να προκαλέσουν νέα επεισόδια στα Εξάρχεια. Ας δούμε τι κατάσταση επικρατεί τώρα σε απευθεία σύνδεση με το πεδίο του Άρεως όπου βρίσκεται ο Νίκος Ιωαννίδης και το μουσείο που βρίσκεται ο Αλέκος Μάρκελος. Καλησπέρα και Νίκο. Βλέπουμε μόνο εσένα αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Αλέκο Μάρκελο. Τα επεισόδια έχουν λήξει, επομένως γρήγορα τι γίνεται τώρα. Οι νεαροί που προκάλεσαν τα επεισόδια στους δρόμους των Εξαρχείων έχουν διαλυθεί στα στενά της συνοικίας. Κάποιες δυνάμεις αστυνομικές παραμένουν στην περιοχή. Έχουν βρεθεί δυνάμεις των ΜΑΤ στην Χαλκοκονδύλη και στην πλατεία Κάνικος, ενώ τα μέλη της Χρυσής Αυγής, τα οποία τελικά δεν έκαναν την συγκέντρωσή τους στο πεδίο του Άρεως, έκαναν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία τους στη Συμβολή των Οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Σολομού. Κάποιες ομιλίες, κάποιες μικρές εκδηλώσεις εκεί για να υποστηρίξουν τον Ζαν Μαρί Λεπέν εν ώψη του δευτέρου γύρου των γαλλικών εκλογών. Οι αστυνομικοί φοβούνται μήπως κάποιοι από τους νεαρούς κατευθυνθούν προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και υπάρξει μια σύγκρουση εκεί, γι' αυτό και παραμένουν. Και βρίσκονται σε επιφυλακή. Να ζητήσουμε από τον Αλέκο Μάρκελο να μας πει τι γίνεται τώρα εκεί, στο σημείο που βρίσκεται. Εν συντομία, να σας μεταφέρω την εικόνα, Μαρία. Πριν από λίγα λεπτά, μόλις διαλύθηκε η συγκέντρωση των μελών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι είχαν αποκλείσει την 3η Σεπτεμβρίου για περίπου μία ώρα. Τους είχαν αποκλείσει το δρόμο ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Δεν δόθηκε συνέχεια. Φώναξαν τα συστήματά τους, κυρίαρχο από αυτό. Από αυτά, συμπαράσταση στο Λεπέν και θάνατο στους ξένους στην Ελλάδα. Με στρατιωτικούς σχηματισμούς και τέτοια συνθήματα, κάθισαν μία ώρα 3η Σεπτεμβρίου και έφυγαν. Στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν πολύ ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ σε περίπτωση που μικρομάδες από οποιαδήποτε πλευρά επιχειρήσουν να